καλημέρα. Πριγκίπισσα. Έχει παραπάνω δύναμη. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Επανήλθα. Επανήλθα. Και φοράω φόρμα με σανδαλάκια. Κάτσε λίγο γιατί είναι αυτό το σκηνικό. Το βλέπετε. Μέλλο. Δεν υπάρχει. Γεια σας. Φίλησα με αυτό της. Φίλησα τα μάτια της. Τίποτα. Θα με παίρνει. Εσύ πότε προλάβεις να μεγαλώσεις τόσο γρήγορα για να τρέχεις. Έτσι, σύμφωνα. Δεν έχω καταλάβει. Πραγματικά. Αυτή τη σκαλίτσα δεν μπορούσε όχι να την κατέβει, δεν τίποτα. Κατέβαινε με τον ποπό, θυμάμαι, που την άφηνα εγώ για κάτι να αφήνω. Και τώρα κατεβαίνει έτσι τρέχοντας. Τρέχει το. Το ζουζούνι, τρέχει, τρέχει. Είναι η Μπάρμπι. Είναι η Μπάρμπι. Μπάρμπι τι. Τι είναι. Μπάρμπι, πώς το λένε, Μπάρμπι γοργόνα, περιτόπια, δεν ξέρω πώς. Δεν ξέρω πώς το λένε αυτό. Τι λέει γοργόνα. Δεν ξέρεις εσύ τι. Τα παιδεράκια κάτω, όλο το πέλμα κάτω. Ουπ, έτσι, όλη την πατουσίτσα. Απ, απ, έτσι. Περπατάει στις μύτες και δεν κάνει καλό. Δεν κάνει καλό ούτε για τα δοντάκια. Μου το αποχωρήσω αυτό, το μάθω στη σχολή. Ότι και καλά, όταν τα παιδάκια περπατάνε στις μύτες, μπορεί να στραβούν στα δοντάκια, τη βάζουν όλο το βάρος μπροστά. Και έχουμε αυτό το άγχος τώρα, γιατί όλοι πρέπει να περπατάει στις μύτες, πάντα. Και επίσης, στη φτέρνα, δεν μεγαλώνει αυτό το σημείο. Αυτό μου το πει δασκάλα του μπαλέτου. Πώς το λένε. Όχι στη φτέρνα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Τέλος πάντων, θα σας το δείξω στο σπίτι. Τώρα δεν μπορώ. Α, θα το δείξω εδώ. Κάτσε να δείξω κάτι. Αυτό το σημείο εδώ λοιπόν στα παιδάκια δεν μεγαλώνει. Δεν αν περπατάνε στις μύτες, γιατί δεν το δουλεύουν στην ουσία. Αυτό είναι και ο λόγος που δεν κάνει. Μου το πει δασκάλα του μπαλέτου αυτό. Ξανά είπα και πριν. Σταμάτησε το αγαπημένο σου ράφι με τους χυμούς. Άντε πάρε έναν. Και όχι μα θέλεις. Εγώ νομίζω ότι είσαι στην Εσπερίδο. Αυτόν θέλεις. Εγώ το Εσπερίδο. Εκεί πάλι πάλι μεγάλη ανθρώπινη. Κατσάδρα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα τα βάλουμε στη θέση τους. Λοιπόν, με... το έχω. Όπα! Μαμά! Τι, κατά λάθος σας πέσαν πολύ χυμή μέσα στο καλάθι. Αυτό είναι δικό σου. Όχι όλους, δεν πως τους έχει βάλει. Ένα, ένα θα πάρεις. Θα τα βάλουμε λίγο όπως να είναι. Σειρές, μπράβο. Όπα, παιδιά, δύσκολο. Κοιτάξτε πώς τα έβαλα. Άστο. Γιατί. Θέλω να πάρω μηνέτα. Δεν είναι δικό σου. Θα πάρεις αυτό ή θα πάρουμε παγωτό. Ωραία. Ας σου δέσκω. Διαπραγμάτευση έληξε. Θα πάρουμε μετάκι. Εντάξει, θα πάρουμε παγωτό. Δεν θέλεις αυτό. Όχι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Παγωτό. Τέλεια. Έχουμε κάνει τα ψώνια μας και τώρα ψάχνουμε ένα ήσυχο μέρος να φάμε τα παγωτά μας, γιατί πήραμε παγωτά πάλι. Έλα. Να πάμε. Τι να πάρουμε. Ψώνια κι άλλο. Ψώνια, τι είναι αυτό. Ψώνια. Αχ, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Τώρα ψάχνουμε ένα ήσυχο. Συνήθως καθόμαστε εδώ. Αυτό εδώ που είναι εδώ. Πίσω καπέλι μου. Τελικά αποφασίσαμε λοιπόν. Ότι δεν υπάρχει καλύτερο μέρος να φας παγωτό από το σπίτι σου και συγκεκριμένα το μπαλκονάκι σου. Σ' αρέσει. Είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Είναι σοκολάτα βανίλια. Α, πάλι θα μοιραζόμαστε τα παγωτά μας. Δεν θέλω να μοιράζομαι. Ξέρω τι θα μου πείτε, ότι είμαι μια γαϊδούρα, γουρούνα. Δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Αλλά εγώ έπρεπε να φάω άλλο ένα οπωσδήποτε. Και επειδή ήθελα εγώ να φάω ένα οπωσδήποτε. Είναι μικρά μου, ρε, δε, τι να σου κάνω. Και επειδή ήθελα εγώ να φάω άλλο ένα οπωσδήποτε,
έδωσε άλλο ένα και στην Κασάνδρα. Χαρούμενη. Δεν υπάρχει καλύτερη μέρα από τη σημερινή, νομίζω. Σίγουρα δεν υπάρχει καλύτερη μέρα από τη σημερινή. Δύο παγωτά στη σειρά, το ένα μετά το άλλο. Αλλά είναι μικρά. Δηλαδή είναι και μικρά και είναι και... Δεν είναι... Τι να σου κάνει ένα. Μα δεν φάζει και τρία-τέσσερα. Μιλάτε! Ναι, είναι σοκολάτες! Είναι τέλειες σοκολάτες, αρέσουν πολύ, ε! Ναι, και λέει! Ναι, είναι πολύ ωραίες! Η μαμά σου να δεις πως κάνει οι σοκολάτες! Όχι, δεν θέλω, ευχαριστώ, θα φάω το δικό μου! Δικό σου! Τι κάνει! Μου λέει και φάει για να τρώει μετά το δικό μου! Είναι πονηρό το παιδί μου! Η ώρα του κοτσομπολιού λοιπόν! Λοιπόν, παιδιά! Λοιπόν, παιδιά, τι γίνεται στο Power of Love? Γιατί δεν έχω και με κανέναν άλλο να συζητήσω εκτός από τη φιλενάδα μου που τώρα δουλεύει και δεν μπορούμε να συζητήσουμε τόσο πολύ όσο συζητάγαμε παλιά την γογό. Με τη γογό συζητάμε μόνο το Power of Love, γιατί είναι και η μόνη που το βλέπει τους φίλους. Είναι και αυτή νοικοκυρά, γι' αυτό εντάξει, είναι μόνο για νοικοκυρές. Άιντε. Τι γίνεται τελικά στο Power of Love? Δηλαδή έχουν βγει μαχαίρια. Η Άννα το έχει δει φιλόσοφος. Ο Σοκράτης πετάει συνέχεια σπόντες. Την έχει δει ο... Πώς το λένε? Πες το. Αυτός που τον χτύπησαν, τον χτυπάνε οι μοίρες. Γενικά μέσα και στο Power of Love. Βασικά εγώ ψηφίζω Σοκράτη να σας πω. Γιατί θέλω να τους τη σπάσω. Να μείνει μέσα ο Σοκράτης να τα κάνει όλα χάλια. Ένας χαμός λοιπόν στο Power of Love. Έφυγε η Κλαούντια. Την άλλη εβδομάδα, επειδή εγώ παρακολουθώ τον Άσος blog, στο οποίο μας λέει κάθε εβδομάδα πίσω από χωρίς την επόμενη. Αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι. Α, ναι, θα φύγει η Vivian με τον Νίκο, κάτι τέτοιο. Στους οποίους δεν πάω καθόλου και κατά τη γνώμη μου είναι εντελώς αδιάφοροι και οι δύο. Δεν μου αρέσουν, δεν ξέρω. Αλλά εμένα με ιντριγκάρουν αυτές οι... πώς το λένε, οι καυγάδες μεταξύ Σοκράτη Άννα. Τώρα για ποιο λόγο δώσαν τα χέρια και δεν ξέρω. Απογοητεύτηκα. Ήθελα να συνεχίσει λίγο ακόμα. Δηλαδή θέλω να ακούω αυτή τη φιλοσοφική άποψη της Άννας που έτσι βγάζει μια εσωτερική αληθινή κακία που προσπαθεί να κρύψει ταυτόχρονα. Αλλά δεν μπορεί. Και ο Σοκράτης αυτό το πράγμα που κάνει με το θυμό του που είναι ένας νευρικός άνθρωπος και δεν αντέχει την αδικία προς τον εαυτό του. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Και οι δύο το ίδιο είναι εντωμεταξύ κατά κάποιο τρόπο. Τι είπα τώρα? Ιδέα δεν ξέρω τι είπα. Jesus. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ο λόγος που το vlog θα σταματήσει εδώ σήμερα. Ο Χρήστος έπαιρνε τα ρούχα έξω από την απλόστρα. Τα σκηνιά αυτά τέλος πάντων. Και τα έφερνα κατευθείαν εδώ στον καναπέ, γιατί δεν ήξερα πώς να τα βάλει στη θέση τους. Γενικά, όταν τα διπλώνει ο Χρήστος τα ρούχα, του έχω πει: κάνω ό,τι δουλειά θέλεις, μόνο με διπλώνεις τα ρούχα, γιατί δεν ξέρει που μπαίνουν. Γενικά, δεν είναι κάτι που κάνει αυτός σαν δουλειά μέσα στο σπίτι. Ο καθένας κάνει τις δικές του δουλειές, όπως τα πιάτα, ξέρω εγώ, ή κάτι που έχει ξανακάνει. Δηλαδή, αυτό θέλω να πω τώρα, έτσι πώς τα λέω, δεν ξέρω. Και όλα αυτά. Τα ρούχα όμως δεν τα έχει ξαναφτιάξει, γι' αυτό και ήταν λίγο δύσκολο. Και τα έχει φέρει όλα και τα έχει βάλει εδώ. Όπως βλέπω, τα περισσότερα είναι σεντόνια, γιατί εγώ γενικότερα τα σεντόνια αλλάζω πολύ συχνά. Δηλαδή, κάθε δύο μέρες θα αλλάξω σεντόνια, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί. Φαίνεται λες και είναι ηλεκτρομένα εντωμεταξύ. Τέλος πάντων, όλα αυτά πάνε για σίδερο, παιδιά. Όλα. Όλα, 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 όλα. Εγώ όταν απλώνω ρούχα, πρώτα τα διπλώνω και μετά τα απλώνω και όταν τα βγάζω από την απλώστρα και λεφτά, τα ξαναδιπλώνω και τα βάζω θέση για να μπορούσα να αρχίσω το σιδέρμα. Πρώτη φορά τα βλέπω έτσι και μου φαίνεται έχω την... μου βγάζει κάτι να τα ξαναπλύνω, να τα ξαναβάλω στο πλυντήριο, δεν ξέρω γιατί πραγματικά. Λοιπόν, εσύ έπιασες δουλειά, Έχω. Θα σιδερώσεις? Το κάνει τη μαμά. Σιδερώνεις? Το κάνει. Τι είναι αυτό? Αλήθεια, λέει, όταν κάνει κρύο. Λέει και καλά για τους ατμούς που βγάζει αυτό.
Το λέει κρύο γενικότερα, το λέει ατμός. Λοιπόν, η μαμά και η Κασάνδρα λοιπόν θα κάτσουν να σιδερώσουν. Εσείς μην ξεχάσετε να δείτε την περιγραφή για να μπορέσετε να μας ακολουθήσετε στο Facebook, στο Twitter και φυσικά στο Instagram, γιατί το Instagram είναι αυτό που χρησιμοποιώ πιο πολύ απ' όλα. Και τα λέμε αύριο σε ένα άλλο βιντεάκι με πιο πολύ Κασάνδρα, Μαρίλτα και Χρήστο και φυσικά Power of Love. Φλάκα. Λοιπόν, φυλάκια, φυλάκια. Σας αγαπώ πολύ! Φτάνουμε 10.000 συνδρομητές, παιδιά! Δεν μπορούσα, ποτέ δεν φαντάστηκα ότι πραγματικά κάποια στιγμή θα φτάσω 10.000 συνδρομητές. Δεν φαντάστηκα καν ότι θα φτάσω 1.000. Αλλά 10.000 είναι too much! Φιλάκια, φιλάκια! Γεια, γεια, γεια!